Στο Μετρό του Συντάγματος φιλοξενήθηκε απόσπασμα από την παράσταση του Αριστοφάνη Νεφέλες που ανεβάζει το Εθνικό Θέατρο. Μπροστά στους εκατοντάδες έκπληκτους επιβάτες, οι ηθοποιοί του χορού έδωσαν μία γεύση της παράστασης. Και έτσι ξαφνικά η μετακίνηση με το μετρό πήρε άλλο χρώμα. Πήρε άλλη διάσταση, γέμισε από συναίσθημα, έβαλε χρώμα στην καθημερινότητα. Στο Μετρό του Συντάγματος φιλοξενήθηκε απόσπασμα από την παράσταση του Αριστοφάνη Νεφέλες που ανεβάζει το Εθνικό Θέατρο. 13 και 14 Ιουλίου η παράσταση του Αριστοφάνη Νεφέλες θα είναι στην Επίδαυρο. Είναι χαρά μου, συνεργάζομαι με τον Νίκο Μαστοράκη, με τον Γιάννη τον Μπέζο. Εδώ στο Μετρό ήταν μια εμπειρία, ένα μέρος του χορού είδατε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι πρωτοβουλίες, γιατί ο κόσμος ενημερώνεται και μέσα στις μέρες δύσκολες που περνάμε, είναι ωραίο να γίνονται τέτοια γεγονότα. Μπροστά στους εκατοντάδες έκπληκτους επιβάτες, οι ηθοποιοί του χορού έδωσαν μια γεύση από την παράσταση. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η σύμβαση ότι παρουσιάζει κάτι, είσαι στη σκηνή, έχει το θεατής από κάτω. Εδώ παρατηρήσαμε ότι πέρναγε ο κόσμος, πηγαίνει στη δουλειά του, ξαφνικά βλέπει κάτι, σταματάει, το ευχάριστο είναι ότι το απολαμβάνει. Εγώ πρώτη φορά συμμετέχω σε κάτι τέτοιο και ομολογώ ότι είναι μια εμπειρία πολύ ωραία. Το προτείνω δηλαδή και σε άλλους. Σε άλλους θεάσους, γενικά είναι όμορφα αυτά τα πράγματα. Η πρωτοβουλία ανήκει στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες που θα συνεχίσει να εκπλήσει τους επιβάτες του μετρό με ανάλογες προσπάθειες. Έτσι αποφασίσαμε έτσι στο ξαφνικό, κάποια μεσημέρια που είναι ώρες που ο κόσμος μετακινείται για δουλειά ή για ψώνια, να κάνουμε κάποια δρόμενα σε χώρους των Σταθερών Συγκοινωνιών και να προσφέρουμε έτσι στους επιβάτες μας μια καθημερινή έτσι, όμορφη νότα. I'm